Καλημέρα. Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου. Βρισκόμαστε στην αρχή της υπογειοποίησης από την Πατριάρχη Κωνσταντίνου, όπου βλέπουμε έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση. Έχουμε δει και άλλες μέρες του κόμβου εδώ. Τώρα αυτή η κολόνα, αν θα μείνει στη μέση, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο παράτερο πάνω στον κόμβο στη μέση να υπάρχει αυτή η κολόνα. Λογικά πρέπει να μετακινηθεί. Όταν βλέπουμε εδώ και καφάο έχει γίνει εκεί, το πεζοδρόμιο έχει χαρακτεί και από εδώ. Και να προχωρήσουμε παρακάτω, να δούμε τι άλλο θα δούμε. Φτάνουμε στο καλυμμένο τμήμα της υπογειοποίησης που είχαμε δει και χθες, είχαν στρώσει αυτή την ψηλιά μου για να κλείσουν τους αρμούς στο μεγαλύτερο τμήμα. Εδώ επικρατεί ησυχία. Και εδώ πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Πρέπει να γίνει ο δρόμος από εδώ δίπλα έξω από την υπογειοποίηση, για να μπορούν να μπαίνουν τα οχήματα επάνω στην υπογειοποίηση, εκτάκτου του ανάγκης βέβαια, τις πυροσβεστικά και νοσοκομιακά, φαίνεται εκείνο το σημείο. Πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε αυτό το τμήμα εδώ και γι' αυτό μάλλον δεν γίνεται τίποτα. Εδώ από τη μεγάλη πλατεία έχουν μεταφερθεί όλα τα οχήματα της εταιρείας που κατασκευάζει την υπογειοποίηση, γιατί εκεί εκτελούνται εργασίες. Είδαμε και χθες, θα πάμε και σήμερα πάλι να δούμε. Έχουν στρώσει μέχρι 3α. Άρα ετοιμάζεται ο χώρος για να εκείνη τον μπετό. Να πέσει γκρο μπετό με πλέγμα, ώστε να ετοιμαστεί για τους κυβόληθους. Αυτό το ρετάλι από το φρεάτιο ακόμα είναι εδώ. Σίγουρα θα φύγει. Όπως και ένας τροχός που εδώ παρατημένος είναι ακόμα. Κοντεύουμε, τελειώνουν οι μέρες τους. Μέχρι τέλος Μαρτίου πρέπει να παραδοθεί το έργο. Μετά έχει πει η κυρίτσα, δεν πιστεύω να πάρουν άλλη παράταση. Από εκεί το Greater δουλεύει. Πάμε να δούμε. Και από εδώ που ξεκινάει το νέο τμήμα, που θα γίνουν όλες οι εργασίες που έχουν γίνει και στο προηγούμενο, δηλαδή να ευθυγραμμιστεί, να μπουν κολόνες και φωτισμού, δημοτικού φωτισμού, να ευθυγραμμιστεί, να φτιαχτούν τα υψόμετρα, να πέσει 3α να το πατήσουν, γκρο μπετό με πλέγμα και μετά κυβόληθη. Βλέπουμε σε πρώτη φάση το Greater κάνει ευθυγραμμίσεις. Και φτάνουμε στο κύριο στέμμα, στο γήπεδο, στην 567. Έχουμε πει ότι υπολείπονται κάποια μικρά τμήματα να μπουν εκεί, όπως και η άλλη πλευρά από τον πυλώνα. Εδώ έχουν ολοκληρωθεί εργασίες, από ό,τι φαίνεται, με τα κυκλειδώματα και τα πύλες εισόδου και εξόδου δηλαδή. Εδώ στο αριστερό ποί συνεχίζεται η επίστρωση με αυτό το τσιμεντοειδές και το αλόπλεγμα. Βλέπουμε ένα τμήμα που είναι κρεμασμένο πάνω στα κάγκελα και το υλικό αυτό που γίνεται η επίστρωση, σαν σοβάς. Φέρονται μετά οι σκοτίες και έχουμε πει το επόμενο στάδιο θα περάσει με σπάτουλα πάλι, στόκος, παρατίνα που λένε, να τριφτεί και να βαφτεί. Εδώ τα ίδια, έχουν δει τα μάρμαρα μέχρι και έξω, στο σημείο δηλαδή που θα μπουν οι αλοπίνακες. Υπόλοιπονται κάτι μερεμέτια εδώ, να μπουν οι τσιμεντοσανίδες, να κλείσει αυτό, να βαφτεί ξανά όλο μαύρο και μένει από πάνω να μουν οι ταρμπών κάτω από τις καμάρες.
Και συνέχεια έχουμε το δεξιόπι, το οποίο και αυτό έχει τοποθετηθεί η δεύτερη επιφάνεια της Μετωσανίδας. Έχουν μπει οι αρμοί. Είναι ώρα για σπατουλάρισμα, για σοβάρισμα. Και εδώ ιστορικά συνεχίζει τις εργασίες σε εντατικό ρυθμό. Έχουμε μια πληροφορία. Δεν μπορούμε να τη διασταυρώσουμε. Μεταδίδουμε κάθε επιφύλαξη. Όχι, πρέπει μέχρι 15 Ιουλίου να έχουν φύγει όλα τα στεριά μέσα από το γήπεδο. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Πιστεύω να τηρηθεί. 15 Ιουλίου να έχουν τελειώσει όλα τα στεριά. Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Αρκεί να αλλάξουν κάποιοι ρυθμοί. Το έχουμε πει πολλές φορές. Πάντως μέσα στο γήπεδο εργάζονται πολλά συνεργεία γύρω-γύρω. Παντού έχουμε θορύβους. Απ' έξω το έχουμε πει πολλές φορές. Περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή να βγει η απόφαση από το Διοικητικό Συνέδριο ότι οι διαδικασίες του διαγωνισμού ήταν νόμιμες. Υπάρχει ο εργολάβος που θα αναλάβει αμέσως την επομένη την εκτέλεση του έργου. Όλα υπάρχουν. Μελέτη από τη δασική υπηρεσία του Δήμου, εγγεγραμμένη από το δασαρχείο, για τα δέντρα που θα αφαιρεθούν, θα μετακινηθούν και θα φυτευτούν καινούργια, μέχρι και τους θάμνους ακόμα. Αρκεί να γίνει αρχή. Άμα γίνει αρχή, σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Όπως έχω πει πολλές φορές, κάθε πρωί έρχομαι εδώ με την ευχή, με την ελπίδα ότι θα δω κάποια κίνηση. Και πάντα λέω ίσως από Δευτέρα. Πάντως μόλις το μάθω, παρακολουθούμε και ο καλός φίλος και εγώ κάθε λεπτομέρεια, ιδιαίτερα από την Διάβγεια, ό,τι νέο έχουμε το μεταδίδουμε και ό,τι πληροφορία έχουμε διασταυρωμένη. Εδώ δεν μπορούν να εργαστούν τα συνεργεία για να τοποθετήσουν εδώ στα πι το μεταλλικό σκελετό για την τζίμετα σανίδα, γιατί ο χώρος από κάτω δεν είναι διαμορφωμένος. Επίσης αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι το γεγονός ότι εδώ στο δεξιό πι στο ισόγειο δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει κλείσει δηλαδή με τις τσιμετοσανίδες όπως έχει γίνει στο αριστερό. Οπωσδήποτε για κάποιο λόγο. Εδώ δεν ξέρω. Βλέπουμε από εκεί έχει κλείσει και το ισόγειο. Είχε μπει χθες και πρόσθετο μπετό στη βάση. Εδώ η βάση είναι εντάξει, είναι ακριβώς στο ίδιο σημείο. Απλά λείπουν οι τσιμετοσανίδες. Και πρέπει να αφαιρεθούν όλα αυτά τα χώματα από εδώ. Σε πρώτη φάση για να μπορέσουν να εργαστούν εδώ. Να φέρουν τα υλικά δηλαδή. Και πάμε προς τον βόρειο δυτικό πυλώνα. Βόρειο δυτικός πυλώνας, σήμερα μας πρόλαβε ο ήλιος. Μπορεί να είναι πεζόδρομος, αλλά έχει κυκλοφορία. Η
είναι γνωστή Καπαδοκία. Σε έχω πει πολλά για αυτόν τον δρόμο. Για όσους φίλους μου παρακολουθούν κάθε μέρα. Όπως και να έχει, εδώ δεν περιμένουμε εξελίξεις. Θα πάμε όμως στο τέλος του δρόμου, στη Φοκόν. Να δούμε εκεί το συνεργείο στη γωνία που τοποθετείται η Ταλμπόν. Και αν γίνεται κάτι στο δυτικό τοίχο των μουσείων. Έχουν προχωρήσει πάρα πολύ στην τοποθέτηση των Ταλμπόν. Στο δυτικό τοίχο των μουσείων δεν βλέπουμε δραστηριότητα. Μέχρι τέλος της εβδομάδας σίγουρα έχει τελειώσει αυτό το κομμάτι. Έχουν αφαιρεθεί και τα προστατευτικά αυτοκόλλητα για να γίνει μία από τις πιο ωραίες γωνίες. Και από εδώ που είναι τα γραφεία της Αεραστεχνικής βλέπουμε το σημείο που τοποθετούνται τα Ταλμπόν και έχει αρχίσει η διαμόρφωση του χώρου μετά τη μεγάλη πλατεία. Έχουν φτάσει στο πεζόδρομο. Έχουμε δει και χθες έχουν φύγει οι λαμαρίνες από εδώ και πρέπει να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος ώστε να μετακινηθεί το περίπτερο για να συνεχίσουν οι εργασίες στο υπόλοιπο τμήμα, γιατί και εδώ πρέπει να γίνει διαμόρφωση για να περάσει το τρίτο επίπεδο ασφάλτου που από εδώ πρέπει να φτάσει μέχρι τα φανάρια και από εδώ να ξεκινήσει από την είσοδο της εκκλησίας, από εκεί δηλαδή που είναι το τρόλι. Όλη αυτή την περιοχή επίσης να σας δείξω ότι επάνω στα γραφεία της Αεραστεχνικής υπάρχει σημαία του 1922, είναι τα 100 χρόνια από την καταστροφή. Όπως βλέπετε υπάρχει κάτω από τη σημαία της Άγια Τεχνική και άλλη μια σημαία σαν πανό, 1922. Περάσανε 100 χρόνια από το 1822 όταν οι γονείς μας ήρθαν εδώ σαν πρόσφυγες με τη μεγάλη καταστροφή και ιδρύσανε μετά από μερικά χρόνια αυτό το σωματείο που λέγεται Αθλητική Ένωση Κωνσταντίνου Πόλεως με τον δικέφαλο Αετό, όπως ήταν και η σημαία του Βυζαντίου. Και από εδώ η διαμόρφωση συνεχίζεται. Φτιάχνουν τα κανάλια για το δημοτικό φωτισμό. Εδώ στη μεγάλη πλατεία έχουμε δει έχει περάσει 3α, το έχουν πατήσει με τον δροσοτήρα. Έχουν φέρει και πλέγματα. Για όσους γνωρίζουν πρέπει να είναι τάφε 92. Οι εργασίες των Grader συνεχίζονται και στο υπόλοιπο τμήμα. Εδώ είναι έτοιμο για να πέσει γκρομπετό. Βγάζει το αριστερό με το δεξιό, δεν ξέρω ακόμα. Βλέπω κάποιες ανομαλίες, εδώ δεν έχει πατηθεί ακόμα. Εδώ υπάρχει το μικρό μαγκανοπήγαδο που θα έρθει η παροχή της ΔΕΗ, η μέση τάση, για να μπει στον υποσταθμό που είναι μέσα στο γήπεδο, όπως έχουμε δει από την είσοδο του πάρκινγκ. Τον Πούλμαν, όμως την είσοδο των Πούλμαν, στο πρώτο επίπεδο, δεξιά ένα μεγάλο δωμάτιο που εκεί θα είναι ο υποσταθμός που η μέση τάση θα γίνεται χαμηλή για να μεταδίδεται σε όλο το γήπεδο. Να μεταφέρεται. Εδώ η πλατεία όλη έχει διαμορφωθεί. Έχουμε ακόμα μια εκκρεμότητα με το μεγάλο πηγάδι. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι θα προχωρήσει σύντομα. Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και πρέπει σύντομα να δούμε φως. Εδώ βλέπετε 3α που το γκρέιτ του στρώνει και σε αυτό το τμήμα εδώ. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχουμε τον αγώνα
κυπέλου με τον ΠΑΟΚ είναι η τελευταία μας ελπίδα για να σώσουμε τη χρονιά φέτος. Πρέπει από τον αγώνα να τον κερδίσουμε οπωσδήποτε αν θέλουμε να σώσουμε κάτι από αυτή τη χρονιά. Εδώ στη Γερμανική Σοδο έχουν τοποθετηθεί σκαλοσιές για να μπουν οι αλοπίνακες. Από τη δράση της κεφαλαίου Α και τη διαμόρφωση. Υπάρχει μια εντατικοποίηση αυτή τη εβδομάδα. Ίσως να έχουν σχέση με το ότι τέλος Μαρτίου είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν το έργο, γιατί δεν έχει άλλη παράταση από ό,τι τουλάχιστον έχουμε μάθει. Ευχόμαστε λοιπόν να συμβεί κάτι τέτοιο για να διευκολύνει και τις κινήσεις μας εδώ στην πόλη, γιατί μας έχουν εγκλωβίσει και δεν μπορούμε να ακολουθούμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα τα λίγα. Είδαμε κίνηση. Ευχόμαστε το ίδιο να βλέπουμε κάθε μέρα, ώστε να γίνει η ολοκλήρωση του έργου μας. Καλή συνέχεια σε όλα τα φιλαράκια, καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα. Μια ζωή Αϊκάρα.